Ζώντας σε μια περιοχή δοκιμασμένη και οικονομικά ρημαγμένη, όπως είναι η περιοχή του Περάματος, όλοι εμείς οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Νέου Εικονίου και Νηπιαγωγείου, καταδικάζουμε όλους εκείνους που χρησιμοποιούν την εύλογη αντίδρασή μας ως ρατσιστική ή την χρησιμοποιούν σαν ευκαιρία για να την καπηλευτούν για πολιτικές σκοπιμότητες. Καθημερινά το κράτος μας αντιμετωπίζει σαν πολίτες τρίτης κατηγορίας, επιβαρύνοντας συνεχώς την περιοχή μας και πετώντας τα παιδιά μας ένα πιάτο φαΐ που παρόλες τις αντιδράσεις μας για την ποιότητά του δεν μας δίνει κανή σημασία, αφού προερχόμαστε από το Πέραμα, τη φτωχογειτονιά, και θα πρέπει να λέμε και ευχαριστώ. Το κράτος, χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες, αποφασίζει για οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει πρώτα η απαραίτητη συζήτηση και ενημέρωση για ό,τι προτίθεται να κάνει. Τόσο με τους γονείς, όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικής φορείας της περιοχής, φέροντάς μας μπροστά σε μια προαποφασισμένη απόφαση. Μας ενημερώνει ότι θα στείλει έκτακτες επιχορηγήσεις στο Δήμο για την κάλυψη των έξτρα αναγκών του σχολείου μας σε πετρέλαιο, καθαριότητα, γραφική ύλη, όταν τόσα χρόνια πολλά από αυτά τρέχαμε εμείς οι γονείς και οι σύλλογοι γονέων να καλύψουμε με αγωνία κάθε φορά για την επάρκειά τους. Παράδειγμα πρόσφατο, μέσα στο Δεκέμβρη, όπου δεν είχαμε την απαραίτητη ποσότητα πετρελαίου για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου μας. Και ρωτάμε λοιπόν την κυβέρνησή μας, τι θα γίνει κύριε όταν η στρόφιγγα αυτή κλείσει? Γιατί θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που θα έχουμε τόσες παροχές τώρα που θα έρθουν τα προσφυγόπουλα στο σχολείο μας, όταν καθημερινά εδώ και χρόνια παλεύουμε για τα αυτονόητα που θα πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά όλων των σχολείων? Γιατί θα πρέπει να είμαστε περήφανοι που θα έρθουν τα προσφυγόπουλα στο σχολείο μας και όχι για όλα τα σχολεία μας που λειτουργούν άψογα και να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών μας, όχι μόνο υλικοτεχνικά, αλλά και σε ό,τι πρεσβεύει ένα σχολείο, στην ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών μας και στη φροντίδα τους και στη στήριξή τους, ακόμα και πέρα από αυτό και όπου χρειάζεται? Γιατί κύριοι είμαστε εμείς οι ρατσιστές και όχι όλοι εσείς που αντιπροσωπεύετε το κράτος ή οποιαδήποτε άλλη δομή και που μπορεί και εσείς ενδόμηχα να έχετε τις ίδιες αγωνίες και ανησυχίες με εμάς, αλλά φοβάστε να τις εκφράσετε ή ίσως δεν σας αγγίζει αυτό το γεγονός της δικής σας καθημερινότητας? Θέλουμε να πιστεύουμε πως ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, όπου πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ο πολίτης θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό λυπούμαστε, αλλά εμείς εδώ δεν το νιώθουμε, γιατί απλά δεν σας εμπιστευόμαστε. Οι γονείς του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου Νέου Εικονίου.